Κεντρικά. Οκ. Πας σε ένα σπίτι. Ενός που λες πολύ πλούσιο. Δεν ψαρώνουμε δηλαδή. Ένας, απλά χρήματα έχει. Δεν είναι και τίποτα τρομερό και φοβερό. Κάποιος δούλεψε, έχει βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο του άνθρωπου να τα έχει, τα χαίρεται. Σε ένα σπίτι, σε μια έπαυλη. Που θα είναι περίπου 50 άτομα. Δηλαδή θα είναι 20 ζευγάρια. Και πας ντυμένη έτσι, προκαλείς. Άρα έχεις ντυθεί για να προκαλέσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει ντυθεί για να προκαλέσει, σωστά. Ναι. Ναι. Okay, αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν για να προκαλέσω, έχω κάνει υπερβολικό ντύσιμο. Δεν έχω κάνει ένα ντύσιμο το οποίο. Δεν ήθελα να κάνω ένα ντύσιμο απλό, απλά για να ενταχθώ εκεί. Ένα ντύσιμο το οποίο θα πάω και θα. Γυρίσουν οι 49 και θα σε κοιτάνε. Ναι. Θα γυρίσουν και οι 49. Και θα πούνε. Ούψ. Ο Πεντηκοστός τι θα κάνει. Ο Πεντηκοστός είναι που σε άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε και λέει περάστε. Θα γυρίσουν και 49. Ουσιαστικά θα το τοποθετούσα σε κάποιο πάρτι. Όχι. Θεματικό. Θεματικό, τι. Όχι. Μόνο εσύ είναι ντυμένη Μαρία. Έτσι. Ναι. Και πήγες. Δεν έχει κάποιο θέμα. Όχι. Επειδή Ζωρό... είναι. Όχι. Επειδή είναι. Κοίταξε να Μαρία. Επειδή είναι. Μπορεί να είναι θεματικό. Περνάμε σε μια τελική ευθεία. Και σύμφωνα με όλα αυτά που εμείς θυμόμαστε κάθε μέρα τι σας λέμε και πώς θα πού σας προσπαθούν να σας βοηθήσουν τώρα. Και λέμε για την εξέλιξη που έχεις κάνει, για το πώς το πας, το τι ώρα που το κάνεις, το ότι έχεις χέρια τους. Και ξαφνικά έρχεσαι εδώ πέρα, ντυμένη, δεν μπορώ να τη βρω τη λέξη, υπερβολική, για να πας σε ένα σπίτι και όχι σε ένα κάλεσμα που ήταν, ας πούμε, να πάρεις το βραβείο που είχε πάει η Miss Glamorous Beauty Beast Fab. Beauty Queen. Δεν έχεις πάει σε κάτι τέτοιο το οποίο είναι ένα event και θα ανέβεις κάποτε. Πας σε ένα σπίτι. Δεν είναι ενδυμασία αυτή για σπίτι. Γιατί δεν μπορεί να πας σε ένα σπίτι και να φοράς καπέλο καταρχήν. Okay. Άρα είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί θα σου πούνε βγάλ' το. Δηλαδή, ή δεν μπορείς να κυκλοφορείς με ένα καπέλο με στο σπίτι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, είναι περίεργο. Γι' αυτό το ρωτάω. Τι είναι αυτό, είναι κήπος, είναι έξω, είναι μέσα. Πας σε ένα σπίτι, δεν μπορείς να είσαι στο σπίτι με το καπέλο μέσα. Όσο και στυλ να έχεις. Θα το βγάλεις, γιατί είναι και 50 άτομα, δεν είναι 5.000, οπότε να προσπαθώ να... Είναι πολύ περίεργο αυτό που έχεις κάνει. Έχεις κάνει ένα πολύ έντονο βάψιμο στο πρόσωπό σου, με σχεδόν μαύρο κραγιόν, με ένα καπέλο το οποίο είναι δυναμικό, τσαμπουκαλεμένο, δεν βρίσκω τις λέξεις. Με αυτό το navy προχωρημένο, αυτό θυμίζει... Μπελαμάνα τη λεγόμενη, έτσι λεγότανε, μπελαμάνα. Γιατί έχει τα τρία σιρίτια εδώ, σωστά. Και πίσω έχει και. Φτάνει μέχρι πίσω αυτό. Όχι, βγάζει όχι. Λίγο το μπουφάνα εδώ. Τι είναι για κάσα απλώ, είναι. Είναι του σακακιού αυτό. Είναι του σακακιού αυτό. Ναι. Όχι. Όχι. Άλλο σακάκι είναι αυτό και άλλο αυτό. Α, δίπλα. Νομίζω ότι αν έβγαλε το καπέλο και σου έβγαλε και αυτό το γκλάμ εδώ πέρα, ίσω να ησύχαζε λίγο αυτό το πράγμα. Το βρίσκω πάρα πολύ υπερβολικό και χωρί στυλ. Δηλαδή δεν μπορώ να διακρίνω το στυλ σε αυτή την εικόνα, γιατί είναι αρκετά. Βαρύ, αρκετά επιθετικό. Και αν έβλεπα μια γυναίκα, δεν θα έλεγα ότι αυτή η γυναίκα έχει στυλ. Θα έλεγα ότι αυτή η γυναίκα είναι ιδιαίτερη και κάτι θέλει να μας πει με αυτό το ρούχο που φοράει. Δεν θα έλεγα μια γυναίκα η οποία είναι stylist. Θα έλεγα ότι αυτή προσπαθεί κάτι να μας πει, άντε να καταλάβει ο καθένας τι θα μας πει. Μάλλον θα τη μιλήσουμε για να δούμε τι θέλει να μας πει. Μου κάνει πολύ περίεργο αυτό το ντύσιμο. Το μπουφάν είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα παπούτσια είναι ωραία. Η τσάντα δεν ταιριάζει καθόλου με αυτό το look. Αν θες να το. Να δούμε τη συνολική εικόνα, δηλαδή τσάντα είναι τσαντάκι τύπου τα τσαντάκια της Χριστίνας. Συγγνώμη, δεν το λέω για κακό, αλλά ξέρεις, αυτά των 2,5 ευρώ. Τέτοια τσάντα είναι, για αυτή την εικόνα που έχει. Εδώ 2,5 ευρώ παιδιά, όποιος θέλει τσαντάκι. Ορίστε. Όποιος θέλει τσαντάκι, λέω 2,5 ευρώ, να επικοινωνήσει μαζί μου. Έτσι, μπράβο, εγώ προωθώ τώρα, φτιάχνω τη δύο. Δεν το λέω για κακό, Χριστίνα. Εντάξει, κύριε Αργυρόπουλε, μην ξαναγυρίσουμε τις εβδομάδες πίσω τώρα. Είπα ότι είναι σαν τα τσαντάκια τα οποία αγοράζεις εσύ με 2,5 ευρώ. Πρόσεξε, κύριε Αργυρόπουλε, μην ξαναγυρίσουμε τώρα. Μα δεν ήταν ωραίο σχόλιο. Μα ποιο σχόλιο δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν τίποτα κακό. Δεν είπα κάτι κακό. Είπα ότι είναι σαν τα τσαντάκια με τα 2,5 ευρώ. Τσαντάκι για αυτή την εικόνα, σαν τα τσαντάκια που φέρνει η Χριστίνα. Είπε σαν τα τσαντάκια που φέρνει η Χριστίνα. Είπα σαν τα τσαντάκια που αγοράζει η Χριστίνα με 2,5 ευρώ. Αυτό είναι. Και αν κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν. Δεν ήρθε με τσαντάκια 2,5 ευρώ εδώ. Κορίτσια, ακούστε να δείτε. Εδώ έχουν πει για τα γουνάκια που φοράω εγώ. Έλα, τα μην το ξεκινήσουμε. Ακούστε να δείτε. Είπαμε λοιπόν ότι η Χριστίνα βρίσκει με πάρα πολύ λίγα χρήματα
ρούχα. Σωστά. Συγγνώμη, ποια γουνάκια τα 12 χρώματα. Εσύ λες τώρα για τα γουνάκια. Ακούστε λίγο. Αυτό δεν είναι γούνα, αυτό είναι για τη Μαρία. Ε? Ένα σχόλιο που θα το ξεχάσω, μου έχει μείνει. Τι πράγμα. Τι, για θυμισέ μας να θυμηθούμε κι εμείς. Το ότι είχατε πει σε κάποια παίκτρια ότι αυτό δεν είναι γούνα, είναι γουνάκι, αυτό είναι για τη Μαρία. Μήπως φοράγες κάτι που πήγαινε. Όχι. Τι. Είπατε ότι δεν είναι ωραία γούνα και απλά ότι είναι για μένα. Επειδή φοράγες συνέχεια τη ίδια γούνα. Όχι. Αλλά δεν πειράζει. Ρε κορίτσια, να σας πω κάτι. Όλο παρεξηγημένες. Εντάξει, εγώ πλάκα έκανα τώρα, παιδιά, μην παρεξηγηθούμε. Συγγνώμη, ναι. αλλά τώρα, ξέρετε, αυτό τι είναι τώρα που λέει η Μαρία. Αλλά ακούω μια μόνιμη παρεξήγηση. Ναι, είδα τον κύριο Γυρόπουλο που του λέω. Πάμε, το λίγο. Πάμε λίγο να το στήσουμε, γιατί πολύ αγκαλιά έχει πέσει τώρα. Ναι, αλλά θέλω και λάσπη εδώ πέρα και να παλέψω. Το τζάκετ, αυτό που φάμε, πως το βάλε και κρύο. Με αυτό, λάσπη. Και μαγιό. Και λάδι να ντυθούν. Να ληφθούμε με λάδι. Θα δεις, να βγεις, να φέρουμε σε λάσπη. Άμα δεν θα βγω με μαγιό, τι δεν θα βγω. Δεν τρέπεται, βγαίνει, είναι χαρά. Φίγα. Βάζεις και μια γούνα από πάνω. Επειδή έχετε αναπτύξει μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν. Και κρύωσες, ε. Μαρία μου, βρίσκω πάρα πολύ υπερβολική αυτή την εικόνα. Με πάρα πολλά παραπάνω στοιχεία που δεν βοηθάνε, απλά αποσυντονίζουν την εικόνα όλη. Ένα είναι το τσόκερ αυτό που βάλε εδώ πέρα, το γκλάμ, το οποίο μου είναι πολύ βαρύ, είναι το καπέλο, είναι η τσάντα που δεν πηγαίνει και είναι και αυτό το επιπλέον από μέσα έχεις βάλει άλλο ένα σακάκι, το οποίο αυτή η λάμψη και η γυαλάδα δεν ταιριάζει τόσο πολύ με τις υπόλοιπες λάμψεις και γράφει πάρα πολύ, είναι πολύ δυναμικό. Και βεβαίως αυτό το πράγμα δεν θα το ήθελα για σπίτι, σε καμία περίπτωση. Κουμπάρα θες να σου χαρίσω την πασαρέλα που μου ζήτησες. Όχι, δύο. Αυτό το κουφάνι. Τι. Μπέτη μου. Λοιπόν, Μαράκι. Το καπέλο δεν το έβγαλες από το χτες. Κόλλησε. Κόλλησε το καπέλο. Και τα στράς και το κραγιόν, ε. Ίδιο κεφάλι. Το κεφάλι, το κραγιόν μου όχι, αλλά τα υπόλοιπα κολλήσαν. Ή αυτό το κραγιόν δεν φορείς, θες, όχι. Όχι. Τα στράς φορέ και αυτά στα μάτια που δεν φύγανε όλα, δεν φεύγουν τόσο πολλά. My Style Rocks, πώς θα πω, των η φωλιά της αδικημένης. Γιατί σήμερα νιώθουν όλες αδικημένες. Η Μαρία τα μούτρα από χθες τα ξεκίνησε, σήμερα τα κορύφωσε. Τι σε έχει πιάσει πάλι, πες. Γιατί χθες πήρες 4 και 3, 2 τριάρια. Και νιώθεις αδικημένη. Δεν θέλω να το σχολιάσω άλλο. Γιατί, Μαρία. Γιατί το σχολίασες και δεν θα σχολιάσεις εσύ άλλο. Εσύ δεν είπες φέτος. Εδώ, δεν με τιμούρι στο πάτωμα και θέλεις εμείς τώρα να ναι. βλέπουμε τα ρούχα. Δεν με, αυτά τα μούτρα, με αυτά τα μούτρα που έχεις τώρα, δεν θέλει κανείς να μιλήσει για τα ρούχα σου. Δεν έχω σημασία τα ρούχα. Καταλαβες. Έρχεσαι μπροστά μας με τιμούρι στο πάτωμα, λες και σου έχουμε κάνει κάτι. Λες και σε βρήσαμε. Τόσο ωραία γλυκά σου μιλάγαμε χτες. Και φτάνουμε στον τελικό και έρχεσαι εδώ σαν 5 χρόνων παιδί που του πήραμε το παγωτό. Δηλαδή σε κοιτάω τόση ώρα και λέω όταν έρθει η σειρά μου δεν θέλω να μιλήσω. Αυτό λέω από μέσα μου. Σου έχουμε κάνει κάτι παιδί μου. Σου μιλάω και κοιτάς κάτω. Ευχαριστώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Χτες ήρθες με ένα look, πήρες καλούς βαθμούς. Γιατί έχεις μούτρα σήμερα. Δηλαδή έρχεσαι με προδιάθεση κακή. Το μεταφέρεις αυτό να ξέρεις. Ό,τι και να φοράς. Δεν θες να απαντήσεις. Δεν είναι και ωραίο όμως. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να πούμε για σένα, να μιλήσουμε και... Τι να απαντήσω, τι να πω. Τι πρόβλημα έχεις πριν. Δεν είναι το πρόβλημα, αρέσει, Μαρία. Τι σου κάναμε και έρχεσαι μπροστά μας και σε... Γιατί θα αληθεί, δεν θα αληθεί. Μα τι να αληθεί. Μα δεν μας πεις τι έχεις. Γιατί, για να πάλι να ακούω το ότι είμαι η γκρινιάρα, όχι, δεν θέλω. Μα αφού έρχεσαι με τα μούτρα μέχρι κάτω. Ωραία, τι να κάνω, αυτό νιώθω, να υποκριθώ ότι ποιο είναι καλή. Μα γιατί νιώθεις έτσι, χθες πήρες καλούς βαθμούς, είχες ένα look και σου βάλαμε καλούς βαθμούς. Ποιο είναι το ήθελες πρόβλημα. Ήθελες να πάρεις παραπάνω βαθμούς σε χθες, φανταζόμαι, σωστά. Ή σε σύγκριση με μία άλλη κοπέλα ενδεχομένως να ένιωσες άβολα. Να σου πω ρε Μαρέ μου, γιατί δεν τίνες να αρχίσω εδώ να βάζεις 3 βαθμούς που θέλεις και να τελειώνουμε. Εσύ κάνεις ένα look και εμείς σου λέμε ότι... Σας είπα κάτι, δεν μίλησα. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι ένας άνθρωπος. Τι να πεις. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Η στάση σου λέει πολλά πράγματα. Χωρίς να μιλάς λες περισσότερα.